Μεγάλη πτώση τη θερμοκρασία αναμένεται για αύριο Σάββατο τη τάξη των 7 με 8 βαθμών Κελσίου λόγω εισβολή ψυχρών αέριων μαζών από τη Βόρεια Ευρώπη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, καθώ αναμένεται η έλευση τη κακοκαιρία Κάρμελ. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιότητα Θανάση Καρακάτζα, ψυχρέ αέριε μάζε θα επηρεάσουν την περιοχή μα και η θερμοκρασία προβλέπεται να πέσει σε ένα 24ωρο περίπου 7 με 8 βαθμού Κελσίου, ενώ οι χιονοπτώσει αναμένεται να επηρεάσουν και τη βόρεια πλευρά τη Λαμία. Σταδιακά, όπω βλέπετε, μπαίνουμε. Στο χειμώνα ήδη τα προηγούμενα 48 ώρα ζήσαμε τα φαινόμενα των πλημμυρών, τα οποία βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή από σήμερα και το επόμενο 48 ώρα μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε και πολικέ, θα έλεγα, σε μερικά σημεία και χιονοπτώσει. Οι χιονοπτώσει, επειδή ο καιρό είναι από βόρεια, θα καλύψουν το βόρειο μέρο με μεγαλύτερη πίεση στον άξονα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας μέχρι τα σύνορα με την Καρδίτσα θα έχουμε χιονόπτωση. Ε, από την πλευρά του Μπράλου θα είμαστε πάλι σε αυτά τα ίδια επίπεδα και θα συνεχιστεί απέναντι στο 51. Μιλάω για του οδικού άξονε που συνδέουν και όλε μα τι περιφερειακέ ενότητε. Η ράκτιν Φριστού θα δεχθεί λιγότερη πίεση, θα υπάρχει βέβαια χιονόπτωση, αλλά όχι αυτή τη ένταση γιατί σα είπα ότι ο καιρό είναι από βορρά. Ε, θα υπάρχει δηλαδή και εκεί χαμηλό στρώμα χιονιού. Προφανώς όμως και χαμηλές θερμοκρασίες θα υπάρχει παγετός, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη όσο θα είναι στον άξονα του Δομοκού. Επειδή, όπως και εσάς και εμένα με ρωτάνε τι θα γίνει για αν θα φτάσει μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας, πιθανόν να φτάσουν ε, κάποιες νυφάδες χιονιού. Δεν θα υπάρξει όμως ε, περίπτωση να υπάρξει χιονόπτωση. Δεν προβλέπεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, ούτε νομίζω ότι με τα στοιχεία που έχουμε μπορεί να γίνει αυτό. Ε, σε ό,τι αφορά βέβαια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, επειδή έρχονται οι γιορτέ των Χριστουγέννων και euh, τη Πρωτοχρονιά, μέχρι τουλάχιστον το ενδιάμεσο μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά, θα υπάρχουν ήπιε συνθήκε, μπορεί να υπάρχει κάποια βροχόπτωση με χαμηλότερε θερμοκρασίε και ε, ε, χιόνια πολύ ψηλά, από τα χίλια μέτρα και πάνω. Κάπου εκεί είναι η πρόβλεψη με την οποία θα κυλήσουν τα επόμενα 48 ώρα και περίπου λίγο πριν την πρωτοχρονιά. Ε, γιατί μετά είναι λίγο μακριά για να κάνουμε πρόβληψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κρατικό μηχανισμό, εμεί ήδη από το, σήμερα το απόγευμα και προ το βράδυ, τα εκκιονιστικά μα, τα μηχανήματα που διαθέτουμε και διαθέτουμε πάρα πολλά και το αλάτι θα είναι σταθμευμένα όπω κάθε χρόνο και με μεγάλο αριθμό και με πληρώματα τα οποία θα καλύπτουν στο 100% τι ανάγκε. Γιατί επειδή θα έχει Χαμηλέ θερμοκρασίε, πιθανόν να έχουμε μεγάλη, μεγάλη, μεγάλο παγετό. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι μεγάλο του ύψου του χιονιού, αλλά μπορεί να είναι πάγο. Συνεπώ, εμεί έχουμε καλύψει και τη δυνατότητα μέσω των συνεργείων που διαθέτουν και είναι σε επιφυλακή. Θα είναι εκεί, θα εδρεύουν εκεί. δηλαδή Οπότε, αν κάποιοι συμπολίτε μα χρειαστούν ακόμα και να βοηθηθούν στο επίπεδο να βάλουν αντιολιστικές αλυσίδε, θα μπορούν να βοηθηθούν και να απευθύνονται στο, σε όλο αυτό το μηχανισμό ο οποίο θα κινείται στον άξονα αυτό. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξουν τεράστιε δυσκολίε. Παρά τα αυτά, μία χιονόπτωση είναι πάντα χιονόπτωση και πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μα.